να ζυγίσεις από τη μια πλευρά το να πάει το παιδί στο σχολείο και να πας και εσύ για δουλειά, ή να μην πάει το παιδί στο σχολείο για να προστατευτεί και να μην πας στη δουλειά, κύριε Κατηφέ. Το βασικό που έχουμε να ζυγίσουμε νομίζω όλοι είναι ότι και με βάση την πείρα της πανδημίας τώρα να αντιληφθούμε ότι τόσο η υγεία όσο και η παιδεία δεν είναι θέμα ατομικής υπόθεσης, αλλά είναι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο οφείλει το κράτος να παίρνει τα μέτρα να δίνεται ισότιμα για όλους. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό σημαίνει κατά τη δική μας άποψη ως γονείς ότι όταν θα ανοίξουν τα σχολεία, κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι, αν το θέλετε, απόφαση των ειδικών επιστημόνων, αυτοί θα καθορίσουν τους όρους με τους οποίους και το χρόνο που θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Το βασικό θα είναι να πληρούνται όλες τις... Εσείς θέση έχετε ή είστε στη λογική ότι ο οποίος Σωτήρης το απόγευμα στις 6? Η δική μας θέση είναι αυτή που περιέγραψα. Ότι δεν θα μπούμε μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά, αλλά όταν θα ανοίξουν οι όροι με τους οποίους θα ανοίξουν. Και τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι θα έχουμε εξασφαλίσει ότι και τα ίδια τα παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί πραγματικά θα αισθάνονται μια ασφάλεια μέσα στο σχολείο. Θα έχουμε εξασφαλίσει ότι όλο αυτό το δίμηνο που ουσιαστικά είμαστε χωρίς σχολεία, πραγματικά τα παιδιά δεν θα γίνουν φορείς για να έχουμε διασπορά του ιού. Ενδεχομένως μια απάντηση σε αυτό θα ήταν να πάμε, θα το συζητήσουμε και συνέχεια, να πάμε και σε βάρδιες, να πάμε σε κλιμακωτό ωράριο, να έχουμε πρωινή βάρδια, να έχουμε απογευματινή. Αυτό σας βρίσκει σύμφωνο? Θα ήταν μια λύση για σας? Με δεδομένο ότι πολλοί γονείς εργάζονται, όπως είπατε νωρίτερα. Και μην ξεχνάμε ότι οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να μπουν στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών όπως πριν. Δηλαδή, είναι ευπαθής ομάδα. Είναι ευπαθής ομάδες. Αυτό διαμορφώνει μια μεγαλύτερη δυσλειτουργία, αν το θέλετε. Έτσι, το σχολείο πρέπει να εξασφαλίζεται ισότιμα. Έχουμε ακούσει, για παράδειγμα, κάποια σενάρια που λένε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να είναι εθελοντικό. Αυτό δεν μπορεί να ευσταθεί. Δεν είναι εθελοντική η συμμετοχή στο σχολείο. Η συμμετοχή στο σχολείο πρέπει να είναι υποχρεωτική, γιατί εκείνη είναι η θέση του μαθητή. Αλλά με τι όρους θα είναι εκεί ο μαθητής? Εγώ θέτω ένα ερώτημα για προβληματισμό. Είναι η πραγματικότητα ακόμα και τώρα, αν θα ανοίξουν τα σχολεία? Γιατί εμείς είμαστε σίγουροι ότι από φθινόπωρο θα το ξαναέχουμε μπροστά μας. Θα έχουν πάρθει όλα τα μέτρα. Εγώ σας βάζω ένα πολύ απλό. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Πες ότι ανοίγουμε τώρα το φθινόπωρο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Τι κάνουμε το φθινόπωρο? Απλώς, ξέρετε, πρέπει να ιεραρχήσουμε και λίγο τα ερωτήματα. Γιατί τώρα η ερώτηση είναι να ανοίξουμε ή να μην ανοίξουμε. Και αν είναι να ανοίξουμε όλοι. Απ' την άλλη, εμείς ως γονείς πάνω κάτω όλοι όπως εσείς σκεφτόμαστε, κύριε Κατηφέ. Δηλαδή, τι θα μας πούνε και οι καθηγητές εν ολίγης θα επηρεάσει την άποψή μας.